Το όνομά μου είναι Γιώργο και πρόκειται να σα τοποθετήσω έναν προφυλακτικό καθετήρα, όπω σα ενημέρωσα νωρίτερα. Εντάξει. Για να τοποθετήσουμε έναν προφυλακτικό ή εξωτερικό καθετήρα, πρώτα εξασφαλίζουμε απομόνωση, κλείνοντα τι κουρτίνε του κρεβατιού ή την πόρτα του δωματίου του ασθενού. Με τον ασθενή σε ύπτια θέση, φέρνουμε το επίπεδο του κρεβατιού σε άνετο ύψο εργασία. Στη συνέχεια τοποθετούμε μια κουβέρτα πάνω από το άνω μέρο του κορμού του ασθενού. Διπλώνουμε προ τα κάτω τα σκεπάσματα έτσι ώστε τα πόδια του να είναι σκεπασμένα. Στη συνέχεια, προετοιμάζουμε του σωλήνε και τον σάκο συλλογή των ούρων. Αυτό γίνεται ασφαλίζοντα το σάκο στο σκελετό του κρεβατιού, στερεώνοντα το στόμιό του και φέρνοντα τον σωλήνα μεταξύ του πλευρικού κάγκελου και του σκελετού του κρεβατιού. Εξασφαλίζουμε ότι ο σωλήνα δεν θα τραβηχτεί όταν ανεβάσουμε το πλευρικό κάγκελο. Εναλλακτικά, μπορεί να χρειαστεί να ετοιμάσουμε μια σακούλα ποδιού για σύνδεση με τον προφυλακτικό καθετήρα. Αφού εφαρμόσουμε υγιεινή τη περινεϊκή περιοχή και τη στεγνώσουμε προσεκτικά, επαναφέρουμε την ακροποστία σε κανονική θέση εφόσον ο ασθενή δεν έχει υποστεί περιτομή. Στη συνέχεια, απλώνουμε το ειδικό δερματικό σκεύασμα στο σώμα του Πέους, αλλά όχι στη βάλανο και το αφήνουμε να στεγνώσει. Εάν χρειάζεται, κόβουμε ή εξηρίζουμε τι τρίχε τη βάση του Πέου για να αποφύγουμε τραβήγματα και ενοχλήσει. Για τον συγκεκριμένο τύπο που παρουσιάζεται, εφαρμόζουμε την αυτοκόλλητη ταινία. Επιβεβαιώνουμε ότι η ταινία δεν είναι πολύ σφιχτή. Σε κάποιου άλλου τύπου, βάζουμε πρώτα τον καθετήρα και μετά τον τυλίγουμε σπυροειδώ στο σώμα του Πέου με ταινία ή ελαστικό επίδεσμο. Προσέχουμε να μην επικαλύπτουμε την ίδια την ταινία. Με το αριστερό μα χέρι, πιάνουμε το Πέου από το σώμα. Με το άλλο χέρι περνάμε απαλά το προφυλακτικό στο πέο, αφήνοντα 3 έω 5 εκατοστά από το άκρο τη βαλάνου μέχρι το τέλο του προφυλακτικού. Τώρα συνδέουμε το σωλήνα παροχέτευση με τον καθετήρα του προφυλακτικού, επιβεβαιώνοντα ότι το προφυλακτικό δεν έχει αναδιπλώσει. Βέβαια, εάν χρησιμοποιούμε αυτοκόλλητο καθετήρα, θα πρέπει να πιέσουμε απαλά πάνω στο σώμα του πέους για 10 με 15 δευτερόλεπτα, ώστε να σταθεροποιηθεί ο καθετήρας. Εάν ο ασθενή χρειάζεται σάκο ποδιού, συνδέουμε το ένα άκρο του σωλήνα με τον καθετήρα και το άλλο άκρο με το σάκο του ποδιού. Μετά στερεώνουμε το σάκο στο πόδι με τα ειδικά λουριά του. Σε οποιαδήποτε από τι δύο μεθόδου, τυλίγουμε την περίσσια του σωλήνα και τη στερεώνουμε στο κάτω σεντόνι του κρεβατιού. Μετά, κατεβάζουμε το κρεβάτι και επανατοποθετούμε το πλευρικό κάγκελο για προστασία. Χαίρετε, κύριε Τάβης. Θέλω να ελέγξω λιγάκι το καθετήρα που μόλι βάλαμε. Ω μέρο τη συνεχιζόμενη φροντίδα υγεία, αξιολογούμε το ΠΕΟΣ 30 λεπτά μετά την τοποθέτηση του προφυλακτικού καθετήρα. Σημειώνουμε τυχόν πρίξιμο, αποχρωματισμό ή ενόχληση. Επίση, επαναξιολογούμε το ΠΕΟΣ τουλάχιστον μία φορά την ημέρα όταν εφαρμόζουμε υγιεινή τη περιοχή ή όταν αλλάζουμε τον καθετήρα.